Την οποία θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά. Καλησπέρα κυρία Μπατζελή, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ακούστηκαν πολλά, πολύ σημαντικά και από τον Πρόεδρο, αλλά θα εστιάσω κυριότερα στο Ιδρυτικό Συνέδριο της Δημοκρατικής Παράταξης. Τοποθετηθήκατε και εσείς κυρία Μπατζελή. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι πώς θα διαμορφωθεί το πλάνο αυτό, με το ΠΑΣΟΚ, με την ΕΛΙΑ, με τους υπόλοιπους σχηματισμούς, πώς ακριβώς έχει? Θα έλεγα ότι η διαμόρφωση και η συγκρότηση της κεντροαριστεράς στη χώρα μας είναι διπλής ταχύτητας. Το ένα είναι η ταχύτητα με την οποία το ίδιο το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αλλάξει, να μετασχηματιστεί, να θέσει νέες διαδικασίες ανασυγκρότησης του. Και η άλλη είναι η διαδικασία ανασυγκρότησης της ευρύτερης κεντροαριστεράς, ναι. Διότι όπως γνωρίζετε υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα που προς το παρόν θεωρούν ότι θέλουν να ανήκουν σε αυτό το χώρο. Θα σας αναφέρω είτε τη Δημάρη, θα είναι είτε ένα το συνέδριο, ποτάμι. Θα είναι, κυρία Μπατζελή, ένα συνέδριο κυριότερα του ΠΑΣΟΚ, να το πω εγώ. Αυτό προσπαθώ τώρα, ναι, να εξηγήσω, γιατί πραγματικά ίσως δεν θα το, να γίνω σαφής. Ναι. Τα δύο λοιπόν κόμματα, τα κοινοβουλευτικά, συνεργάζονται και με την Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Ομάδα. Οπότε αυτό μας δίνει ένα κοινό καμβά πολιτικό σε εθνικό και πολιτικό επίπεδο. Ναι. Ποιες είναι οι διπλές ταχύτητες? Η μία ταχύτητα είναι μέχρι τον Οκτώβριο, που έχουμε οριοθετήσει προς το τέλος Οκτωβρίου, που θα γίνει η ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης της κεντροαριστεράς των ευρύτερων κομμάτων. Mm. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ή μπορεί να είναι Νοέμβριος, ανάλογα τώρα πότε θα πάει η τελική ημερομηνία, το ΠΑΣΟΚ με την πολιτική και οργανωτική του αυτονομία, δεν το καταργεί κανείς, ναι, συμμετέχει και υποστηρίζει ενεργά με τα στελέχη του και τα μέλη του την πορεία της ανασυγκρότησης της δικής του αλλά και της κεντροαριστεράς. Ναι. Ανασυγκροτεί τα όργανά του σε τοπικό, νομαρχιακό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Δηλαδή εκλέγονται καινούργιες νομαρχιακές, καινούργια κεντρική επιτροπή. Το τρίτο, με τη διαδικασία της συνδιάσκεψης 2 και 3 Σεπτέμβρη και τον κοινωνικό διάλογο που ήδη έχει ανοίξει το προηγούμενο διάστημα αλλά και εν ώψη της ΔΕΒ, διαμορφώνει θέσεις και προτεραιότητες σε ζητήματα που αφορούν τη χώρα, κυρίως στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στη συνοχή, έτσι ώστε μέχρι τέλος περίπου του Σεπτέμβρη, ναι, ή αρχές Οκτώβρη, αυτό θα το αποφασίσει η Οργανωτική Επιτροπή και το Πολιτικό Συμβούλιο, να έχουν διαμορφωθεί οι τελικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τις οποίες θα καταθέσει στο Ιδρυτικό Συνέδριο της Κεντροαριστεράς τον Οκτώβρη. Μάλιστα. Και προφανώς, ναι, ναι, είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντικό ότι το ΠΑΣΟΚ με τα όργανά του εκτιμά σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ανασύντομα, δηλαδή με την Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Συμβούλιο, τις Νομαρχιακές, ποιες αλλαγές θα πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να τηρηθεί η αυτονομία του, αλλά και η αλλαγή όχι τόσο του σήματος ή του ονόματος, αυτή είναι δευτερευούσης σημασίας, mm-hmm, αλλά η ουσία και ο ρόλος της πολιτικής της, τόσο στη συγκυβέρνηση, αλλά και στα μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν την πορεία της χώρας και την έξοδό της από την κρίση. Ήταν αναγκαίο αυτό, κυρία Μπατζελή? Είχε χάσει το ΠΑΣΟΚ τον πολιτικό του ιδεολογικό βηματισμό, εκτιμάτε, και μετά τις τελευταίες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, και μιλώ τα τελευταία 4 έτη. Θα σας πω από την εμπειρία μου ως υποψήφια ευρωβουλευτής ότι τα μηνύματα τα οποία έπαιρνα από τον απλό κόσμο, τους υποστηρικτές του ΠΑΣΟΚ, ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να προσαρμοστεί, διότι θα προσαρμοστεί όχι με την κακή έννοια, να επανακτήσει το χώρο της ως σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, να αλλάξει τη φυσιογνωμία του, όχι μόνο τα πρόσωπα αλλά και τη φυσιογνωμία του, να καθορίσει νέες θέσεις χωρίς να αφήσει το δικαίωμα σε κανέναν να το αυτοδιαλύσει. Η συγκρότηση λοιπόν, η ανασυγκρότηση του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, ναι, είναι μία ανάγκη που βγαίνει από την ίδια την κοινωνία, από τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους. Ναι. Μία συρρήκνωση από το 48 στο 8,5 νομίζω ότι δεν μπορεί να μας αφήσει απαθείς ή αδιάφορους. Αντιθέτως, θα πρέπει να μας οδηγήσει ή να μας προβληματίσει για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ανασυνταχτούμε. Τώρα, υπάρχουν από το 48 στο 8
απελευθερώθηκαν άλλα πολιτικά κόμματα ή άλλες πολιτικές δυνάμεις οι οποίοι εδρεύονται επί του μεσαίου κοινωνικού χώρου. Αυτά λοιπόν χωρίς να πρεσβεύουν πολύ διαφορετικά πράγματα μεταξύ τους, αλλά μπορεί η διάσπαση να έγινε για προσωπικούς λόγους, για προσωπικές φιλοδοξίες, για το θέμα της συγκυβέρνησης ή για όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα βάλουμε επιτάπητος. Πάντως πρέπει να σας πω με τα βεβαιότητας ότι αυτό το οποίο είχε ομόφωνη υποστήριξη από όλες τις εισηγήσεις ήταν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ζει για να συγκυβερνά. Δεύτερον, ότι θα αυτοπροσδιοριστεί αυτό ο σοσιαλιστικό κόμμα και δεν θα είναι απλά και μόνο ο ενδιάμεσος κρίκος της πολιτικής σταθερότητας. Εμείς θέλουμε να είμαστε αυτόφωτοι και να μην υπολογιζόμαστε ως δύναμη λόγω συγκυβέρνησης. Και τρίτον, ότι δεν πρόκειται να μπούμε σε καμία μηντιακή επιλογή πεφωτισμένων αρχηγών ή στελεχών τα οποία από άλλα συστήματα θέλουν να προσδιορίσουν την πορεία πολιτική και παραγωγική του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία και την ενημέρωση. Θα τα δούμε βέβαια στην πορεία όλα αυτά. Έχουμε μια μεγάλη πορεία. Θεωρώ ότι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι η καθημερινότητα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται το δημοκρατικό σύστημα στη χώρα πρέπει να μας αφορά όλους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παντζήλη. Να είστε καλά. Πάμε εμείς τώρα να δούμε τα υπόλοιπα θέματα, να δούμε τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ, τα ξημερώματα, στις φυλακές του Δομοκού, όπου ένας 48χρονος έσφαξε στην καροτίδα έναν συγκρατή.